Να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Μαυρομάτη, είναι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Να τον καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαυρομάτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που με κάνετε να μου φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, και βέβαια η αφορμή της παρουσίας σας εδώ σήμερα έχει να κάνει με την πρόσφατη ημερίδα ενημέρωσης για το άθλημα του kickboxing που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Ηράκλειο. Τι συζητήθηκε, κύριε Μαυρομάτη, και τι ανταπόκριση βέβαια υπήρξε? Η ανταπόκριση από το νησί ό,τι αφορά το kickboxing είναι πάντα πάρα πολύ δυνατή. Συζητήσαμε τον καινούργιο αθλητικό νόμο που αφορά όλα τα αθλητικά σωματεία του kickboxing και όχι μόνο. Συζητήσαμε τη σχολή προπονητών. Συζητήσαμε το πώς η Κρήτη θα μπορέσει να γίνει το νότιο κέντρο της Ελλάδος ό,τι αφορά το kickboxing και πόσο γρήγορα θα μπορούμε να φέρουμε το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα παιδών εφήβων στο όμορφο νησί. Α, πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν. Πού θα πρέπει να επικεντρωθεί λοιπόν το ενδιαφέρον συμπερασματικά από την ημερίδα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα που πραγματοποιήθηκε, ούτως ώστε να έχουμε ανάπτυξη του αθλήματος γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο νησί μας? Θα επικεντρωθούμε σίγουρα με κέντρο το παιδί που ξεκινάει μέσα στις σχολές μας 4,5 ετών και μέχρι τα 18 μπορεί να μοριοδοτηθεί, να γίνει ένα παιδί υγιές στο σώμα και υγιές και στην ψυχή του. Και να είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στη δύσκολη αυτή κοινωνία στην οποία ζούμε τη σήμερα ημέρα. Από εκεί και πέρα θα επικεντρωθούμε στις σχολές προπονητών για να επιμορφώσουμε τους προπονητές μας ώστε το άθλημα να είναι σε σωστά πλαίσια και όλοι να μιλούμε μια κοινή γλώσσα παγκοσμίως. Και από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο είναι η χαρά του αθλήματος, η διασκέδαση και η ανταμοιβή των κόπων μας. Μάλιστα. Σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Μαυρομάτη, πού βρίσκεται το άθλημα? Γνωρίζουμε βέβαια ότι γίνεται πολύ αξιόλογη δουλειά από την πλειονότητα των σωματείων, για να μην το γενικεύσω. Γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ στην Κρήτη. Εσείς που έχετε βάλει τα στάνταρς, πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά το άθλημά σας? Ξεκινούμε από τα θεμέλια στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς αθλητές, έχει πολύ καλούς προπονητές, έχει ένα άριστο κλίμα που επιτρέπει προπόνηση σε ιδανικές συνθήκες. Δεν θα σας πω κάτι, γιατί έχοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρώτο θυρών το 23, στα τέλη του 23, ελπίζω ότι εκεί η Κρήτη θα αναδείξει και θα αναδειχθεί μέσω των αθλητών της. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση έτσι, διεθνών διοργανώσεων εδώ στην Κρήτη. Είναι μόνο αυτό που μόλις προαναφέρατε ή υπάρχουν και άλλα πλάνα σχετικά με την Ομοσπονδία? Πήγα κατευθείαν στο πιο κεντρικό και στο πιο μεγάλο. Σας μιλάω για μια ισορροή κόσμου κοντά στα 10.000 άτομα. Σίγουρα η Κρήτη, αφού μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, σίγουρα ένα πανελλήνιο που διοργανώνουμε με 2.500 άτομα. Έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο στο Ηράκλειο και ένα πολύ καλό γήπεδο στα Χανιά. Η Κρήτη έχει τρομερή τουριστική ταυτότητα, ξενοδοχεία, σύντηση, εξαιρετική σύνδεση μέσω των αεροπλάνων και των καραβιών. Οπότε πραγματικά σας μιλάω, είναι απλά θέμα χρόνου η Κρήτη να πει στον παγκόσμιο kickboxing ως κέντρο επιμορφωτικών σεμιναρίων, αγώνων, αλλά και ως κέντρο στο οποίο θα μπορούν ομάδες να έρχονται λόγω του κλίματός τους και να κάνουν τα καλοκαιρινά ή και τα φθινοπορεινά τους κάμπ. Πολύ ενθαρρυντικές οι τοποθετήσεις σας σε ό,τι αφορούν στην παρουσία της Κρήτης και στο άθλημα του kickboxing. Κύριε Μαυρομάτη, σε ό,τι αφορά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε εδώ, πού έτσι εστιάστηκαν ενδεχομένως τα προβλήματα, οι δυσκολίες των προπονητών kickboxing της Κρήτης και αν υπήρξαν τα προβλήματά μας? Ναι, τα προβλήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα συνδεθούν οι νομοί κάτω από ένα κοινό γήπεδο για να μπορούν να μαζεύονται τα παιδιά και να προπονούνται, ώστε να αποκτούν μέσα από τις αθλητικές συναντήσεις εντός της Κρήτης την εμπειρία που χρειάζεται για να μπορούν να σταθούν στο Πανελλήνιο και στους διεθνείς αγώνες. Άρα το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή το πώς θα θέσουμε τις επιτροπές και πώς οι επιτροπές θα βρουν ένα κοινό χώρο προπόνησης. Αυτό είναι και το κομμάτι, ίσως και το μοναδικό, που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Προβλήματα υπάρχουν, θα υπάρχουν, αλλά υπάρχει περισσότερη θέληση, οπότε μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε. Είμαστε βέβαιοι, γι' αυτό όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το άθλημά τους και εργάζονται ακατάπαυστα, σίγουρα βρίσκονται και οι λύσεις. Το γεγονός ότι το kickboxing, κύριε Μαυρομάτη, θα μπει πλέον και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, από το 2028, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την γενικότερη ανάπτυξη του αθλήματος, έτσι δεν είναι? Θα σας πω το εξής. Δεν θα μπει, είναι ήδη αγωνισμό επίδειξης του 28. Ήθισε, επειδή είμαι σε αυτή την Επιτροπή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, είναι μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα σας μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Μετά το 28, καλά να είμαστε, αν μπορέσει να εγκριωθεί ως άθλημα. Είναι πολύ εύκολο να φτάσει στην κορυφή, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί εκεί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η κορυφή για το κάθε άθλημα. Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μαυρομάτη, έτσι θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και θέλω να μου πείτε αν το kickboxing, όπως και γενικότερα τα μαχητικά αθλήματα, εξακολουθούν να είναι παρεξηγημένα ή πλέον ο κόσμος έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της παρουσίας τους και για τη θωράκιση των αθλητών ως προσωπικότητες αλλά και ως άτομα στη δύσκολη κοινωνία που βρισκόμαστε, αλλά και ότι πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ ευγενές άθλημα σε ό,τι αφορά το kickbox και όχι μόνο. Στα πάντα υπάρχει ένας παραγραμματής που ονομάζεται ενημέρωση. Όσο ο κόσμος ενημερώνεται, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το άθλημά μας είναι πολύ ασφαλές. Όταν γίνεται κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν υπάρχουν φαινόμενα τραυματισμών. Να καταλάβετε ότι ένα παράδειγμα που λέω πάντα, ότι έχουμε κάθε χρόνο το 1/10 των τραυματισμών από ό,τι έχει το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την ημερίδα που προηγήθηκε και το άθλημα του kickbox. Εγώ, μιας και αναφερθήκαμε έτσι γενικότερα στην παρουσία του αθλήματος και στην αντίληψη που έχει η κοινωνία, θα ήθελα μέσα από την παρουσία σας και την εμπειρία σας να στείλουμε και ένα μήνυμα και στους γονείς και σε παιδιά που ενδεχομένως θέλουν να ακολουθήσουν ένα μαχητικό άθλημα, γιατί όχι το kickboxing. Να μας πείτε λοιπόν σε ποια παιδιά απευθύνεται και τι τους προσφέρει. Υπάρχουν 6 αγωνιστικά στυλ. Θα σας πω πρώτα το αθλητικό κομμάτι και μετά θα σας πω τη δική μου φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Ό,τι αφορά είναι 6 στυλ, οπότε το κάθε παιδί ανεξαρτήτων ύψος, κιλών, ηλικίας μπορεί να βρει ένα στυλ από τα 6 να παίξει. Ό,τι αφορά για την κοινωνία που ζούμε, είναι σίγουρο να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αμήνονται, γιατί έτσι τους απαγορεύουμε να επιτίθονται. Όταν ο δάσκαλος είναι δίπλα στο παιδί, όταν οι γονείς είναι δίπλα στο παιδί, το παιδί καταλαβαίνει ότι έχει μία ώρα την ημέρα να πάει να εκτονωθεί αν αυτό θελήσει, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να εκτονώνεται με λάθος τρόπους και με λάθος συμπεριφορές. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, να πω στο επανειδήν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η Boxing, για την τιμή που μας κάνετε να παραβρεθούμε δίπλα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.